Για πες τα υπόλοιπα. Ε, Χριστίνα, μεγαλειώδηση εκδήλωση του, του Γιώργου του Αρβανιτίδη, του βουλευτή Β Θεσσαλονίκη με το Πασόκ. Πράγματι. Και εκ νέου υποψηφίου φυσικά. Στου κόσμου και πάρα πολλοί ε? κόσμο. Με παρουσία πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπαντρέου, ε, βουλευτών. Α πούμε, ήταν η Αδάμου που είναι στην ίδια περιφέρεια. Αυτό δείχνει πολιτικό πολιτισμό βεβαίω. Όταν είσαι στην ίδια περιφέρεια και πα στην εκδήλωση του Σωστά. συνυποψηφίου σου. Δείχνει κάτι. Ήταν ο παλιό ο Νομάρχης, ο Παπαδόπουλο, ήταν ο Μακριότη. και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι βλέπουμε εδώ θα τον, τον Άγγελο τον Τόλκα. Τον, ο Άγγελο ο Τόλκα που είδαμε πριν και έχουμε και βίντεο μπορώ να τον ξαναδούμε. Εδώ η Μαρία Σαμολαδά η Μαρία Σαμολαδά συντώνησε την, την όλη εκδήλωση. ο Άγγελο ο Τόλκα ναι. είναι βουλευτή του, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαθία, πρώην Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική του Τσίπρα, αλλά και πρώην Υπουργό παρά το πρωθυπουργό, του πρωθυπουργό του, Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε έχει δεσμού φιλικού και με εδώ, ο Σίμω με τον Παπαντρέο αλλά και τον Αρβανιτίδη και ήρθε ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χαμό γινόταν έτσι. Χαμό από όλο κόσμο, το Πασόκ διάβασα. Όλο το, το Πασόκ και λίγο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> ε, πάρα πολλοί κόσμο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι γέμισαν, είχε και όρθιου. Μιλάμε για τη μεγάλη αίθουσα του Πόρτο Παλά, εκεί που γίνονται συνήθω επιδείξει μόδα, πάρτι κτλ. είναι... Και τα λοιπά. μπορεί είναι, και 700 να είναι αυτή. Είναι η αίθουσα, η, η μεγάλη, Καθιστεί. όχι αυτή που κάνουν τι εκδηλώσει τη ΕΠΟΛ. Είναι η αίθουσα για πάρτι, για τέτοια, γιατί μόνο σε αυτή την αίθουσα μπορούσε να γίνει. Και βλέπουμε, Χριστίνα, τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Και κάτσαν όλοι και οι όρθιοι μέχρι τέλος να ακούσουν και τον Αρβανιτίδη και τον Παπατρίου και τους καθηγητές, οι δύο καθηγητές πανεπιστημίου του Μετσοβίου και του Αριστοτελείου που μίλησαν και αυτοί για θέματα πράσινη μετάβαση ανάπτυξης. ανάπτυξη. Ντουγρού, λοιπόν, για τη Β' Θεσσαλονίκη ο Γιώργο Αρμανιττήδη. Όπου εκλέγεται ούτω ή με, με λέτε, μεγάλη ε, αποδοχή από τον κόσμο εκεί τη Β' Θεσσαλονίκης και βγαίνει πρώτο σταυρού με το Πασόκ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Φυσικά. Καλή Καλό επιτυχία. Καλό Μάλιστα. Και τώρα να πούμε, Χριστίνα, ότι ε, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος ε, Κυριάκος Μητσοτάκης ε, έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Μπορούμε να δούμε είναι λίγα δευτερόλεπτα τι ακριβώς είπε, γιατί έκανε γνωστό τις προάλλες ο Χαζιδάκης ότι ο γιος του που είναι μικρός, τα πρώτα πράγματα που έγραψε στο χαρτί, ε, τα πρώτα γράμματα που έγραψε ήταν εύκα. Αχ ναι, το διάβασα αυτό γιατί... Τι απάντησε λοιπόν σε αυτό με το γνωστό του χιούμορ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο ΕΦΚΑ βέβαια ξεπέρασε τι αμαρτίες του χθε για να γίνει ένα σύγχρονο οργανισμό που η Υπουργέ μου βγάζει πια συντάξει στην ώρα του. Αυτό με το γιο σου που γράφει ΕΦΚΑ τα πρώτα του γράμματα, να το δει λίγο, είναι λίγο ανησυχητικό. Κοίταξε πάλι καλά, θα μπορούσε να γράφει άθωνις οπότε να είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Θα μπορούσε να γράφει άδωνη. <laughs> ακόμη για... πιο ανησυχητικό. <laughs> Αλλά άργησαν να χειροκροτήσουν. Ήταν Ήτανε... όντω. Είχε... Και ο Άδωνη, ο κ. Γεωργιάδη, έσκασε και αυτό στα γένια, <laughs> <δεν το> συζητάω, <laughs> Ο οποίο, ε, κ. Κωνσταντζάκη, 17 Μαου θα είναι στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη προεκλογική εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία. Πανελληνίως. Θα είναι η κεντρική εκδήλωση της Νέα Δημοκρατίας για τις εκλογές. Θα γίνει 17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει επιλέξει ο υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκη Κυριάκο Μητσοτάκη. 17 Μαΐου, τρει Τε, μέρε πριν, ουσιαστικά ναι. τέσσερι μέρε πριν τι εκλογέ. Τέσσερι πριν τι εκλογέ. Τετάρτη. Τώρα, ε, να πούμε ότι λόγω των εκλογών, σε λίγε μέρε αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Καλιόπη Σπανού. Βλέπουμε εδώ στη θέση του Μάκη Βορύδη, ο οποίο επειδή θα είναι και αυτό υποψήφιο, δεν μπορεί να κάνει εκλογέ. Ένα υπουργό ο οποίο είναι ασυμβίβαστο. Πότε, και δεν μπορεί αν... να κάνει και τώρα ούτε νομοθετεί. Η Βουλή έχει κλείσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κυρία... Ε, η κυρία Σπάνου θα έχει την ευθύνη τη διεξαγωγή των εκλογών ω υπουργό εσωτερικών. Απλώ λέω: Όχι. Έχουν πολλά εκρεμή μπορεί ζητήματα να... οι όση... Δήμοι. Μήπω προωθήσουν τίποτα. Ο Υπουργό μπορεί να κάνει κάτι αν θέλει. Η Βουλή. Οι νομοθετοί, οι υπουργοί έχουν την εκτελεστική εξουσία. Οπότε, αν θέλει κάτι μπορεί να το κάνει, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Πάντοτε οι υπηρεσιακοί υπουργοί κάνουν αυτό για του οποίου του έχει ανατεθεί, δηλαδή τη διεξαγωγή εκλογών Μάλιστα. από την κυρία Σπανού. Και βεβαίω, ε, κλείνοντα, ε, να πούμε ότι σήμερα έχουμε την επέτειο τη 21η Απριλίου 1967, όπου το βράδυ, το, το πρωί δηλαδή, ε, βραδινέ ώρε που πίνονται ξημερώματα. Είχαμε τα τάγκ στου δρόμους των Αθηνών υπό την καθοδήγηση τότε του ταξιάρχου Στυλιανού Πατακού και των συνταγματαρχών Νικολάου Μακαρέζου και Γεωργίου Παπαδοπούλου, όπου κατέλησαν το. Α βλέπουμε τα πλάνα, θα δούμε μετά τι φωτογραφίε. Κατέλησαν το τη δημοκρατία και επέβαλαν την 7 χρόνια 6 χρόνια του Παπαδόπουλου και ένα χρόνο τον Ιωαννίδη την λεγόμενη δικτατορία των συνταγματαρχών όπου πραγματικά άλλαξε μετά την πτώση της δικτατορίας το ήρθε η μεταπολίτευση και άλλαξε η ιστορία της νεότερης Ελλάδος και βεβαίως έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και αφήσαμε όλα αυτά πίσω Οι πρωταγωνιστέ έχουν φύγει από τη ζωή. Και να πούμε μόνο ότι ο Στυλιανό ε, Πατακός, Πατακό, μπορούμε τώρα να δούμε τι φωτογραφίε. Ο Στυλιανό Πατακό ε, αποφυλακίστηκε το 1990, κάνοντα, ε, μετά από 15 χρόνια στη φυλακή και πέθανε το 2016 πριν λίγα χρόνια σε ηλικία 103 ετών. Ο Στυλιανός Πατακός γράφοντας 10 τόμους από μνημονεύματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ερευνητές. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος πέθανε το 1999 σε ηλικία 80 ετών. 24 χρόνια έκατσε στη φυλακή, εκεί πέθανε. μάλιστα τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην εντατική Ενό νοσοκομείου. Είναι και ρεκόρ, δεν έχει μείνει κανεί τρία χρόνια σε εντατική. Ανθεκτικότητα. Ο Νικόλαος Μακαρέζος ε, πέθανε το 2009 σε ηλικία 90 ετών. Είχε αποφυλακιστεί το 1990 μετά από 15 χρόνια φυλάκισης. Και άκυρα ρεπόρτας για όσους πέθαναν. Και, και τέλος ο Δημήτρης Ιωαννίδης ο οποίος ήταν η δεύτερη δικτατορία δηλαδή από το 25 Νοεμβρίου 1973 μέχρι τον Ιούλιο του 1974 που λόγω του Κυπριακού έπεσε η Χούντα. Από, ε, πέθανε το 2010 στη φυλακή σε ηλικία 87 ετών. Ο Δημήτριος Όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστέ αυτή τη θλιβερή περίοδου τη ιστορία. Και άμα θέλουμε ιστορίας, να αναλογιστούμε, να πούμε ότι το μεγαλύτερο ίσω έγκλημα που έκανε η 21η Απριλίου είναι βεβαίω ε, το Κυπριακό και η εισβολή στην Τουρκία. Καθώ ε, δεν έκανε καθόλου σωστού χειρισμού, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η τουρκική εισβολή, η οποία μέχρι σήμερα ματώνει τη μεγαλώνει. Ανδρέα Σταματόπουλε, ευχαριστώ. Αλλά πριν πάμε.